τα νέα της υγείας. Η αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους ογκολογικούς ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόοδος της θεραπευτικής μειώνει σταθερά τη θνησιμότητα, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα καρκίνου αυξάνονται παγκοσμίως. Ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, παθολόγος-ογκολόγος, διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής στο Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν, εξηγεί πόσο κοντά είμαστε στην ίασή του. Ποια είναι τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου σήμερα? Για τον καρκίνο λοιπόν σήμερα, εκτός από το χειρουργείο και την ακτινοθεραπεία, έχουμε και τις συστηματικές θεραπείες, τα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα είναι η χημειοθεραπεία, η οποία στερείται εκλεκτικότητος και έχει αρκετή τοξικότητα, σκοτώνει και τα καλά και τα κακά κύτταρα. Έχουμε τις λεγόμενες στοχευμένες θεραπείες και τρίτον έχουμε την ανοσοθεραπεία, η οποία διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθεί εναντίον των καρκινικών κυττάρων. Τι είναι η ανοσοθεραπεία που έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια? Το ανοσοποιητικό σύστημα του καρκινοπαθούς δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα καρκινικά κύτταρα ως ξένα και έτσι δεν τα καταστρέφει. Βρήκαμε λοιπόν μια σειρά από φάρμακα που απελευθερώνουν αυτά τα φρένα και έτσι μπορεί το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί τα κύτταρά του, τα λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα, να επιτεθούν εναντίον των καρκινικών κυττάρων και να τα εξολοθρέψουν. Έχει αρκετές παρενέργειες και ανοσοθεραπεία, αλλά λιγότερες από τη χημειοθεραπεία. Δίδεται μόνη της, αλλά δίδεται και σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία. Όμως τώρα γίνονται και προσπάθειες ανάπτυξης και άλλων μορφών ανοσοθεραπείων πέραν εκείνης που απελευθερώνει τα φρένα της ανοσολογικής απάτης. Και μια τέτοια μορφή είναι τα CAR-T κύτταρα, που είναι λεμφοκύτταρα, τα οποία τα αφαιρούμε από τον ασθενή, τα επεξεργαζόμαστε και τα συνέχεια τα επανεγχύουμε, τα επαναχορηγούμε ενδοφλεβίως και πάνε και επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα του όγκου. Αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στις αιματολογικές κακοήθειες με επιτυχία, αλλά δοκιμάζονται και στους συμπαγείς όγκους. Παρά τα νέα φάρμακα που έχουν ανακαλυφθεί, ο καρκίνος αναπτύσσει αντοχή στις χορηγούμενες θεραπείες και μπορεί και μεταμορφώνεται. Πόσο κοντά είμαστε στην ίασή του? Καταρχάς να πούμε ότι πολλές μορφές καρκίνου ήδη γίνονται καλά και σήμερα μετά την το αρχικό χειρουργείο κάποια χημειοθεραπεία ιώνται. Η μεταστατική νόσος είναι αυτή που στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται καλά, αλλά οι ασθενείς μπορούν να ζουν πολλά χρόνια δίνοντας το ένα φάρμακο μετά το άλλο. Όντως λοιπόν η καρκινογένεση είναι περίπλοκο φαινόμενο και αναπτύσσεται αντοχή στις θεραπείες που χορηγούμε, γιατί και ο καρκίνος μπορεί και μεταμορφώνεται, όπως είπατε. Για το λόγο αυτό υπάρχει τάση σήμερα να παίρνουμε βιοψία από τις μεταστατικές αιστείες του καρκίνου ή να συλλέγουμε από το αίμα του καρκινοπαθούς κυκλοφορούν τα καρκινικά κύτταρα και με διάφορες κατάλληλες τεχνικές, NGS λέγονται, Next Generation Sequencing, να βρίσκουμε μεταλλάξεις διαφόρων γονιδίων στα καρκινικά κύτταρα και να χρησιμοποιούμε κατάλληλες στοχεύουσες θεραπείες. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα σήμερα. Με την ελληνική συνεργαζόμενη ογκολογική ομάδα έχουμε πολλούς ασθενείς που έχουμε κάνει ανάλυση των γονιδίων των όγκων τους και τα έχουμε παρουσιάσει και σε πρόσφατα παγκόσμια και ευρωπαϊκά συνέδρια.